λίγο που φαίνεται σαν καινούρια. Σου έχει χαλάσει όμως ο μηχανισμός. Αντί να μπορεί να ρυθμιστεί καθύψος, έχει χαλάσει και κάθεται κάτω. Τη λυπάσαι να την πετάξεις. Αν πρόκειται για ένα μικρό παιδάκι που το γραφείο του είναι χαμηλό, μπορεί να κάνει δουλειά σε αυτό το ύψος. Αλλά αν θέλουμε οπωσδήποτε να τη δουλεύουμε στο πιο ψηλό ύψος, δεν μας κάνει δουλειά και συνήθως καταλήγει στα σκουπίδια. Μετά θυμάσαι όμως ότι παρόλο που την έχεις την καρέκλα 2 χρόνια, δεν έχεις ρυθμίσει ποτέ το ύψος και πάντα τη δούλευες στο πιο ψηλό σημείο, εδώ, και δεν την είχες κατεβάσει ποτέ κάτω. Παίρνει κάποια πατέντα να κάνουμε. Πάμε να το δούμε. Η καρέκλα μέσα έχει ένα μηχανισμό, όπως το μηχανισμό που έχει το προπαγκάζ του αυτοκινήτου, που μας κρατάει με τις μπουκάλες ανοιχτή την πόρτα. Αυτό είναι που έχει χαλάσει. Για να πάρεις μηχανισμό, δεν ξέρω πόσο κοστίζει, αλλά σίγουρα αν είναι καρέκλα όχι και τόσο επώνυμη και ακριβή, μπορεί και να μην βρεις ποτέ στο εμπόριο. Οπότε πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να τη σταθεροποιήσουμε στο ψηλότερο σημείο. Βλέπετε ότι εδώ έχει μία ασφάλεια η οποία κρατάει την καρέκλα για να μην βγαίνει έξω η μπουκάλα. Παίρνουμε ένα κατσαβιδάκι και την τραβάμε. Βλέπεις πως είναι η ασφάλεια, όπως είναι η προεξοχή εδώ. Αυτό πάει και φοριέται έτσι μέσα. Πάει και φοριέται έτσι. Κρατάμε την ασφάλεια στην άκρη. Μετά έχει μία ροδελίτσα. Βλέπετε ότι εδώ έχει και γράσο, έχει πετάξει τα γράσα. Και τι έχουμε μετά? Βγαίνουν όλα τα ποδαρικά. Και βλέπετε εδώ τι έχει χαλάσει. Αυτό είναι που πέφτει μέσα. Θα έπρεπε να κρατιέται. Αρχίζω και βγάζω. Έχει άλλη μία ροδελίτσα. Τι θα κάνουμε τώρα? Για να σταθεί εκεί, θα πρέπει με ένα ψηλό τρυπανάκι να κάνουμε μία τρύπα εδώ, να περάσει από εδώ, να ξετρυπήσει το αξονάκι αυτό. Θα περάσουμε μέσα μία βίδα χοντρή, θα μείνει σταθερό και έτσι η καρέκλα μας θα έρθει στο ανώτατο ύψος που θέλουμε εμείς να τη δουλεύουμε. Αν δεν έχεις κάνει προετοιμασία, την ώρα πας να βάλεις το τρυπάνι, γλιστράει και φεύγει. Και είναι δύσκολο να κάνεις τρύπα, εκτός αν έχεις κάποιο σταθερό δράπανο, κάτι τέτοιο. Επίσης, η τρύπα που θα πρέπει να γίνει δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλη, γιατί αν αδυνατήσει ο άξονας, με το που θα κάτσετε θα σπάσει και πάλι θα κάτσει κάτω. Και πρέπει να γίνει στο κέντρο, γιατί διαφορετικά θα λυγίσει από τη μία ή από την άλλη. Ξετρύπησε. Τριάρι τρυπάνι. Εγώ έχω βάλει τεσάρι τώρα. Αλλά και τριάρι είναι καλό. Θα σας κάνει τη δουλειά που θέλετε. Βάζουμε τη μη βίδα να περάσει από την άλλη. Πήγε λίγο σφινωτά αυτή. Τη λυγίζουμε λίγο ή την κόβουμε για να μην προεξέχει. Βάζουμε ροδέλα. Βάζουμε αυτό. Περνάμε ξανά τα πόδια.
ροδέλα. Φοράμε και την ασφάλεια και πάμε να δούμε τώρα το ύψος. Και έχεις μια καρέκλα στο ανώτατο ύψος. Δεν ρυθμίζεται πλέον πάνω κάτω, ούτε πριν ρυθμιζότανε. Πριν όμως ήταν τέρμα κάτω, τώρα είναι τέρμα πάνω. Εάν για κάποιο λόγο δεν θες να είναι τέρμα πάνω, την τρύπα που έκανα εγώ κάτω κάτω στο αξονάκι μπορείς να την κάνεις λίγο πιο πάνω και έχεις λίγο πιο χαμηλή καρέκλα. Και όταν έχεις λεφτά, την πετάς και πας και παίρνεις μια καινούργια. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο και μια εγγραφή στο κανάλι.